Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι πολύ χαρούμενη σήμερα γιατί θα μοιραστώ μαζί σας μία φλιντζάνα καφέ. Όχι ένα φλιντζάνι καφέ, μία φλιντζάνα καφέ. Και την ιστορία επιτυχίας ενός εκπαιδευόμενου άνδρα, ψυχοεκπαιδευόμενου άνδρα από το κανάλι μας. Ξέρω ότι μου ζητάτε πολλές φορές... Βάλε και καμιά ιστορία από άνδρα, όχι μόνο ιστορίες από γυναίκες. Πάμε λοιπόν να διαβάσουμε και να χαρούμε με τη χαρά ενός ψυχοεκπαιδευόμενου ανδρός. Θα πάω λίγο ερετικά αυτή τη φορά. Θα διαβάσω το δεύτερο mail και μετά το πρώτο. Πάμε στο δεύτερο mail που μου έστειλε. Αγαπητή κυρία Θέκελε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα αγάπη μου. Όπως βλέπετε, το κυρία Πετρίδου, που σας, που σας, είχα γράψει στο πρώτο mail, έγινε κυρία Θέκλα. Καθώς όσο παράξενο και αν ακούγεται, σας θεωρώ δικό μου άνθρωπο. Και ας μην με ξέρετε και ας μη σας ξέρω προσωπικά. Με τιμά αυτό. Και εγώ πραγματικά θεωρώ δικού μου ανθρώπου, όλους τους ανθρώπους εσάς που βρίσκεστε εδώ στο κανάλι με καλή διάθεση, με διάθεση εξέλιξης, ψυχοεκπαίδευσης, πνευματικότητας και καλυτέρευσης της ζωής μας. Της ζωής μας και το ζώο μας. Έβαλα τα γυαλιά μου. Γνωρίζω στη ζωή μου πως έχω πολλά ζητήματα, πολλά θέματα ψυχής που θέλω να αντιμετωπίσω, αφού πρώτα τα αντιμετωπίσω και μάθω τι σημαίνουν. Και εσείς μέσα από το εκπαιδευτικό κανάλι σας με βοηθάτε απεριόριστα σε αυτό. Παρακολουθώ τα βίντεό σας, με εκφράζει απεριόριστο ο τρόπος που επικοινωνείτε με τον κόσμο, ο τρόπος που εξηγείτε το εκάστοτε θέμα, οι συμβουλές που μας δίνετε. Θα ήθελα λοιπόν να σας περιγράψω μια προσωπική νίκη που είχα σήμερα, όπω την αντιλαμβάνομαι εγώ, απέναντι σε μια τοξική συμπεριφορά. Αγάπη μου, όπως σας ανέφερα και στην πρώτη επιστολή μου, θα τα διαβάσω μετά την πρώτη επιστολή σου, ήμουν και συνεχίζω να είμαι ένας αρκετά αδύνατος άνδρας που από μικρός έχω δεχτεί τόνους bullying γι' αυτό. Στο πανεπιστήμιο υπέφερα πραγματικά από τόνους πικρόχολα σχόλια που μου έλεγαν, που μου έλεγαν, Αισθανόμουν πάρα πολύ μειονεκτικά με το σώμα μου, ντρεπόμουν που περπατούσα στο δρόμο και ένιωθα πως όλοι οι άλλοι είναι πολύ πιο ωραίοι από εμένα. Δυστυχώς πολλοί νέοι άνθρωποι το βιώνουν αυτό. Να νιώθουν ότι είναι άσχημοι, ότι δεν είναι ωραίο το σώμα τους, ότι δεν είναι ωραία η φάτσα τους, επειδή δεν ταιριάζουν στο πρότυπο της συμβατική ομορφιάς. Θυμάμαι χαρακτηριστικά ένα σχόλιο μια φοιτήτριά μου που δεν θα ξεχάσω ποτέ γιατί με έκανε τότε να νιώσω σκουπίδι. Μου είχε πει πω είμαι δυο κόκκαλα που περπατάνε και είναι κρίμα. Έτσι είμαι από μικρό, δόξα τω Θεώ δεν έχω κανένα πρόβλημα υγεία, τρώω κανονικά τα πάντα, απλώ δεν παχαίνω. Θυμάμαι για μια περίοδο όσοι ήμουν στη σχολή, πίεζα τον εαυτό μου να τρώει συνεχώ βλακίε, γαριδάκια, γύρου, σοκολάτε κτλ. Μπα και παχύνω. Δεν τα κατάφερα. Και πάντα έσκυβα το κεφάλι, δεχόμουν αυτά τα σχόλια και αισθανόμουν πολύ άσχημα. Εδώ να πω με πολύ αγάπη σε όλου όσοι από εσά. Ε, έχετε ζήτημα με το ότι δεν βάζετε βάρος και δεν βάζετε όγκο, ότι δεν είναι καθόλου καλή ιδέα να τρώμε βλακίες, δεν είναι καθόλου ιδέα να τρώμε ε, επεξεργασμένα τρόφιμα, δεν είναι καθόλου, ιδέα, καθόλου καλή ιδέα να τρώμε ανθυγινά τρόφιμα προκειμένου να παχύνουμε, γιατί αυτό μπορεί να χαλάσει την υγεία μας. Αν κάποιος θέλει να βάλει όγκο, να πάει σε έναν καλό διατροφολόγο, διαιτολόγο της επιλογής του, να του κτίσει ένα... Α, ε, διαιτολόγιο βασισμένο πάνω στις ανάγκες του σώματός του, το οποίο θα του φτιάξει και την υγεία του. Ενώ όταν τρώμε γενικώ τέτοια πράγματα, έτσι αδύνατοι είμαστε, δεν παχουλή, χαλάμε την υγεία μας. Δεν είμαι διαιτολόγος, δεν είμαι διατροφολόγος, αλλά ασχολήθηκα και εγώ πολλά χρόνια προσπαθώντας στην αντίθετη, εσένα, στην αντίθετη από σένα πλευρά, αλλά πάλι αυτό το έχω καταλάβει. Λοιπόν, και πάντα έσκυβα το κεφάλι, δεχόμουν αυτά τα σχόλια και αισθανόμουν πολύ άσχημα. Όταν πήρα το πτυχίο και σταμάτησα τις πολλές συναναστροφές με κόσμο, μετριάστηκε όλο αυτό το κύμα τοξικότητας. Άρχισα σταδιακά να αποδέχομαι τα κιλά μου, τον σωματότυπό μου, να μην ντρέπομαι φορώντας κοντομάνικα, μπράβο γέ μου, και να κάνω πιο άνετα μπάνιο στη θάλασσα. Ίσως επειδή επέλεξα να κρατήσω στη ζωή μου μόνο καλούς φίλους και καλούς ανθρώπους που ποτέ δεν με έκρινα για το αδύνατο σώμα μου. Τι γίνεται όμως με τους συγγενείς, συγγενείς αυτοί μάστιγα. Τι γίνεται όταν ένας πολύ στενός συγγενής σου κάνει συνεχώς σχόλια για το σώμα σου και σε μειώνει. Σας παραθέτω δύο περιστατικά. Πρώτο περιστατικό. Πριν δύο μήνες περπατούσα μαζί του, μαζί με αυτόν τον συγγενή δηλαδή, και ένα σκύλο μα γάβγησε και ήρθε προ εμά. Ήρθε δίπλα μου ο σκύλο και μύρισε τα πόδια μου. Εγώ φοβήθηκα και απόρρισα τι μπορεί να τον τράβηξε προ εμά. Προφανώ έχει πολύ καλή μυρωδιά γιατί είσαι καλό άνθρωπο. Όταν τα σκυλιά μυρίζονται τα πόδια, το κάνουν για να σε γνωρίσουν. Δεν το κάνουν επειδή έχει κάτι λάθο ή κάτι κακό. Εκείνο είπε με ηρωνικό γέλιο πω τα πόδια μου τον τράβηξαν επειδή είναι δύο αδύνατα κόκαλα. Δεν είπα τίποτα και αισθάνθηκα πάρα πολύ άσχημα με τον εαυτό μου. Όταν έρχεται το σκυλάκι να σε μυρίσει, ειδικά το ξένο σκυλάκι, σημαίνει ότι τον έχει τραβήξει με την θετικότητα σου. Τον έχει τραβήξει με την καλή σου ενέργεια και την όμορφη σου μυρωδιά, η οποία έρχεται μέσα από την καλή σου ενέργεια. Γι' αυτό ήρθε να σε μυρίσει ο σκυλάκι. Πού να ξέρει όμω το χάπατο ο συγγενή σου, εσώ ρε. Δεύτερο περιστατικό. Σήμερα πάλι με τον ίδιο άνθρωπο και ένα τρίτο πρόσωπο είχαμε συζήτηση για την αιμοδοσία. Με ρώτησε λοιπόν το τρίτο πρόσωπο αν είμαι αιμοδότη. Το απάντησα όχι, δεν είμαι. Και πετάγεται ο συγγενή και λέει. Αν δώσει αίμα αυτό, τι θα μείνει. Τον άκουσα, σώπασα Σκέφτηκα για λίγα δευτερόλεπτα τι συμβουλέ και τα λόγια σα και το απάντησα. Έκανε time out δηλαδή για να το ξεμπροστιάσει μετά. Έλα τώρα, είσαι σοβαρό, το απάντησε. Ναι, ρε φίλε, εγώ είμαι αιμοδότη, μου λέει. Εγώ όμω είμαι στυλάκι, το απαντάω και συνεχίζω. Εσύ που είσαι χοντρό με τέτοια μπάκα, μπορείς να. <laughs> Εσύ που είσαι χοντρό με τέτοια μπάκα, μπορεί να δίνει αίμα και έδειξε στο συνομιλητή μας ηρωνικά την πάκα του, δηλαδή την κοιλιά του. Το βούλωσε, με κοίταξε και δεν είπε τίποτα. Άρα κατάλαβες γιατί αυτό σου έκανε remarks, σου έκανε σχόλια επειδή σου είναι αδύνατος, γιατί δηλαδή αυτός είναι χοντρός και δεν το αρέσει που είναι χοντρός. Δεν είναι ένα χοντρό σαν εμένα που μου αρέσει που είμαι χοντρή. Αυτονού δεν το αρέσει που είναι χοντρό. Και έβγαζε το κομπλεξιλίκι του επάνω σου. Το βούλωσε, με κοίταξε και δεν είπε τίποτα. Αποχώρησα από τη συζήτηση γιατί έπρεπε να φύγω και χαιρέτησα μόνο τον τρίτο συνομιλητή μα. Πολύ καλά έκανε γέ μου. Αποχωρούσα με τόση αυτοπεποίθηση, με καμαρωτό περπάτημα και ένα χαμόγελο στα χείλη. Αισθάνομαι πω αυτή τη φορά νίκησα. Σα ευχαριστώ. Εμεί ευχαριστούμε. Εμεί ευχαριστούμε που μοιράστηκε μαζί μα την ιστορία τη επιτυχία σου. Λοιπόν, πάμε τώρα να διαβάσουμε το πρώτο mail που μου στείλε ο φίλος αυτός, το οποίο το έστειλε πριν δύο εβδομάδες. Και τότε έγραφε στο κυρία Πετρίδου. Αγαπητή κυρία Πετρίδου, καλησπέρα σας και συγχαρητήρια για το σπουδαίο έργο σας. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Έχοντα παρακολουθήσει το κανάλι σα στο YouTube, παίρνω το θάρρο να επικοινωνήσω μαζί σα και να σα γράψω δύο λόγια για μένα. Η αλήθεια είναι πω με κατακλείζουν τόσε σκέψει. Είναι τόσα πολλά αυτά που θέλω να μοιραστώ μαζί σα αλλά σα υπόσχομαι πω θα προσπαθήσω να βάλω τη σκέψη μου σε μία σειρά. Εδώ να σου πω ότι γράφει και πολύ όμορφα. Είμαι ένα άνδρα 35 ετών που του αρέσει η μοναχικότητα, αλλά και η καλή ουσιαστική παρέα και ψάχνει απεγνωσμένα την ευτυχία. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, ήμουν ένα ντροπαλό παιδί ήσυχο, που όμω δεχόταν μπούλινγκ στη γειτονιά και στο σχολείο του, γιατί έτυχε να είναι το πιο κοντό και το πιο αδύνατο από όλα τα άλλα παιδιά της ηλικία του. Ήταν και ο ντιγκιντάγκας της παρέας γιατί δεν του άρεσε το ποδόσφαιρο, γιατί έκανε παρέα με κορίτσια, γιατί η φωνή του ήταν αρκετά παιδική και γιατί ποτέ δεν του άρεσε να παίζει ξύλο ή να βρίζει. Έτσι τον είχα βαφτίσει οι άλλοι, οι δυνατοί, οι νταΐδες. Τον έλεγαν ντιγκιντάγκα δηλαδή. Παλιό παιδά. Δεν θα ξεχάσω ποτέ ρε παιδιά μου, έλεγε η μάνα μου, ότι Τόση κακία όσοι έχει συναντήσει σε μαθητέ γυμνασίου ανάμεσά του, δεν είχε συναντήσει ποτέ στη ζωή τη. Υπέθυμισε ότι η μάνα μου ήταν καθηγήτρια, ε, Βλέπουμε την κακία στους άλλου, μπορούμε να την παρατηρήσουμε. Αυτό το παιδί μεγάλωσε, ορίμασε απότομα, θα έλεγα, και κατάλαβε στην πορεία τη ζωή του, πω πράγματι έλκεται από άτομα του ίδιου φίλου. Πιστέψτε με, ο αγώνα που κάνει με τον εαυτό σου ώστε να τον αποδεχτεί, ώστε να τον αγαπήσει όντα ομοφυλόφιλο είναι τεράστιο. Αγάπη μου, σε πιστεύω. Σε πιστεύω και σου στέλνω την αγάπη μου και σου στέλνω αγωνιστικού χαιρετισμού. Και δεν είσαι μόνο σου που έχει αυτόν τον τεράστιο αγώνα. Πολλά άλλα παιδιά έχουν αυτόν τον τεράστιο αγώνα. Αρχικά πιστεύει πω είσαι προβληματικό και πω δεν θα γίνει αποδεκτό από το σύνολο, από του φίλου σου αλλά κυρίω από την οικογένειά σου. Μετά από τεράστια προσπάθεια με τον εαυτό μου και μέσα από ανυπόφορη ψυχολογική πίεση, αποφάσισα στα 22 μου να μιλήσω στην αδερφή μου και σε δύο καλούς φίλου. Η αδερφή μου με δέχτηκε. Με την προπόθεση να μην τη μιλήσω για αυτό το θέμα ποτέ ξανά. Ε, δεν σε δέχτηκε και ακριβώ η αδερφή σου, σε μίσο δέχτηκε. Αλλά καλύτερο ήταν αυτό από το να μην σε δέχτηκε. Οι φίλοι μου με αγκάλιασαν. Αχ, είδε οι φίλοι που είναι οι που διαλέγουμε. Έφυγε ένα μεγάλο βάρος από μέσα μου, αλλά πάλι κάτι μου έλειπε. Έλειπε ο έρωτα. Το αίσθημα τη αγάπη, συμπλήρωση, στοργή. Αυτό που έλειπε ήταν μία σχέση. Και εδώ θέλω να πω ξανά και να τονίσω γιατί έχουμε αναφερθεί ξανά σε αυτό το ζήτημα ότι η ομοφιλοφιλία δεν σημαίνει μόνο σεξ. Όταν κάποιο είναι ομοφιλόφιλο, είτε άνδρα είναι, είτε γυναίκα είναι, δεν σημαίνει ότι θέλει μόνο να κάνει σεξ με πρόσωπα του ίδιου φίλου. Όχι! Οι ομοφιλόφιλοι άνθρωποι θέλουν και να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Θέλουν να δημιουργήσουν και σχέσει και δικαιούνται και είναι ανθρώπινο αυτό το πράγμα είναι μεγάλη μείωση των ανθρώπων όταν τους λέμε ότι ο ερωτικός σου προσανατολισμός, τον οποίο λαθασμένο ονομάζουμε σεξουαλικό προσανατολισμό, έχει να κάνει μόνο με το κρεβάτι σου. Δεν έχει να κάνει με τη ζωή σου. Αυτό που λένε μερικοί άσκεφτα κυλήθια, δεν με νοιάζει τι κάνεις στο κρεβάτι του άλλου. Όχι. Δεν είναι μόνο το κρεβάτι, είναι η αγάπη, είναι η ζωή, είναι η σχέση. Δικαιούνται οι άνθρωποι να αγαπήσουν και να αγαπηθούν και να σχετιστούν ουσιαστικά με ανθρώπου. ...που επιλέγουν και τους επιλέγουν ανεξαρτήτως φίλου. Λοιπόν, αποφάσισα να γίνω πιο τολμηρός, να βγω από τα πλαίσια ασφάλειας μέσα στο οποίο έχω ερωθετήσει τον εαυτό μου... ...και να γνωρίσω τον έρωτα. Ο έρωτας ήρθε χωρίς όμως ανταπόκριση. Story of our, life, αγάπη, story of our lives αγάπη μου, η ιστορία της ζωής μας όλων όλων ότι ερωτευόμαστε πολλές φορές χωρίς ανταπόκριση. Μέσα από την πραγματικά μικρή μου εμπειρία στο θέμα σχέση, έχω καταλάβει πω οι σχέσει ανάμεσα στου ομοφυλόφιλου άνδρε στη συντριπτική πλειοψηφία του είναι άκρο ευτελεί. Επιφανειακέ και εστιασμένε μόνο στη σωματική δονή. Αυτό εμένα δεν με εκφράζει. Δεν με γεμίζει. Σε καταλαβαίνω. Και ακούω και άλλου ομοφυλόφιλου άνδρε να το λένε αυτό. Δεν είναι μόνο εσύ που το εντοπίζει αυτό και που θα ήθελε κάτι περισσότερο. Που θα ήθελε αυτό που δικαιούσε, αυτό που θέλει, αυτό που ποθεί η ψυχή σου. Απογοητευμένο και πληγωμένο μετά από μια θυελώδη και προβληματική σχέση, θεωρούσα πω το φταίξιμο είναι καθαρά δικό μου. Κατηγορούσα τον εαυτό μου για την κατάσταση αυτή και δυσκολευόμουν να με δεχτώ και να με αγαπήσω. Έτσι επέλεξα να κάνω σχέση με μια κοπέλα που ήταν ερωτευμένη μαζί μου. Το αποτέλεσμα ήταν να νιώθω κενό στη σχέση αυτή, να μην μπορώ να αισθανθώ ερωτική έλξη και τελικά να πληγώσω μια αθώα ψυχή. Επέλεξα να μείνω μόνος για πολλά χρόνια γεμάτος ενοχές για τη σεξουαλική μου ταυτότητα. Απευθύνθηκα σε ψυχολόγο μέσω ενός φόρουμ ψυχολογικής υποστήριξης. Εκεί αυτό που έμαθα και θα το κρατάω για πάντα μέσα μου είναι πως το πρώτο και πιο σημαντικό βήμα είναι να αποδεχτούμε τη σεξουαλική μας ταυτότητα και να αγαπήσουμε τον εαυτό μας. Στη συνέχεια είναι επιλογή μας αν θα το κοινοποιήσουμε στους άλλους, αν θα ακολουθήσουμε έναν γκέι τρόπο ζωή, αν θα μείνουμε μόνοι μα ή σε σχέση. Είμαι ένα γκέι λοιπόν που επιλέγει να μην το κοινοποιήσει και επιλέγει να είναι σύγκολη. Σεβαστό. Απολύτω σεβαστό. Ο δρόμο προ την ευτυχία όμω δεν τελειώνει εδώ. Είναι γεμάτος από πολλά αγκάθια. Είναι ένα δύσκολο δρόμο που απαιτεί συνεχιζόμενο αγώνα. Ο αγώνα αυτού του ίδιου 35 που μένει ακόμη με του γονεί του και πασχίζει να δημιουργήσει κάτι δικό του. Είναι το δίλημα που θέτει καμιά φορά στον εαυτό σου: Αν αξίζει να ζει για το σήμερα ή αν πρέπει να βάζει το μέλλον σου ψηλότερα στην ιεραρχία. Μου δόθηκε ευκαιρία να εγκαταλείψω το πατρικό μου σπίτι και να ζήσω μόνο μου στο ενίκιο. Επέλεξα να χτίσω δικό μου σπίτι, χωρί δάνειο, με δικά μου χρήματα μέσω τη εργασία μου, μια διαδικασία που ξεκίνησε πριν μερικά χρόνια και συνεχίζει ω σήμερα. Η έλλειψη λοιπόν ανεξαρτησία, οι συχνέ προστριβέ και συγκρούσει με του γονεί μου, ο οικονομικό περιορισμό, οι φίλοι που παντρεύονται και χάνονται και η αποξένωση που έφερε ο COVID αποτελούν για μένα ένα κρυχτικό μείγμα αρνητικών συναισθημάτων και φόβου και για πολλού από εμά. Αισθάνομαι πω πλέον έχω πάψει να ζω. Αυτό που δεν έχω πάψει όμω είναι να κάνω όνειρα. Και α μην πραγματοποιηθούν ποτέ. Ίσως τελικά την ευτυχία μπορώ να τη βρω στα πιο απλά πράγματα που πάντα απολαμβάνω στον ήχο και στη μυρωδιά της βροχής στη γαλήνη μιας ήσυχης νύχτας στη δροσιά μιας καλοκαιρινή μπόρας στον υπέροχο ήχο του τριζονιού του τζιτζικιού και της κουκουβάγιας σε ένα όμορφο τραγούδι μα ναι, εκεί θέλω να βρω την ευτυχία στην ηρεμία και σου το εύχομαι αγαπημένη μου και σου το εύχομαι γέμου μου μαζί σου χαίρομαι πάρα πολύ και για το πρώτο mail που μου στείλες και για το δεύτερο mail το οποίο τα διάβασα με ανάποδη σειρά. Δεν ξέρεις ποτέ τι θα φέρεις εσύ στη ζωή. Όχι τι θα σου φέρει ζωή. Τι θα φέρεις εσύ στη ζωή σου. Είσαι στη φάση τώρα, στην οποία αποφάσισε συνειδητά και το σεβόμαστε, ότι θες να ζήσεις μια ζωή asexual, δηλαδή μια ζωή χωρίς να κάνεις σεξ και χωρίς να έχεις σχέση, να γνωρίζεις ότι είσαι ένας ομοφιλοφιλός άντρας και να μην το κοινοποιείς τους γύρω σου. Δικαιούσε να το κάνεις αυτό. Δικαιούσε, Ο ερωτικό σου προσανατολισμό είναι δικό σου, είναι 100% απόλυτα δικό σου και δεν είσαι υποχρεωμένο να τον ανακοινώσει σε κανένα. Και εδώ να στείλω και ένα μήνυμα σε μια φίλη που ξέρει ποια είναι, η οποία μου στείλε ένα mail για ένα φίλο και συνάδελφό τη, τον οποίο τον αγαπάει και τον εκτιμάει πολύ και όλοι παρέα ανησυχούν γιατί τον βλέπουν ότι είναι μόνος, ότι δεν έχει ποτέ σχέση, ότι παρόλο που ζει μόνος του ε, και δεν ζει με τους γονείς του, τον βλέπουν να είναι λυπημένο και να είναι μόνος και υποθέτουν ότι μπορεί αυτός ο άνθρωπος δεν είναι ομοφιλόφιλος και να αρνείται τον ερωτικό του προσανατολισμό. Δεν ξέρεις φίλε τι γίνεται στη ψυχή και στο μυαλό κάθε ανθρώπου. Ο ερωτικός προσανατολισμός του καθενό σίγουρα τον ενδιαφέρει πολύ περισσότερο από ό,τι το ενδιαφέρει του άλλους, οπότε δεν του λέμε τίποτα του οποιοδήποτε. Αν έρθει ένας φίλος μας να ζητήσει τη γνώμη μας, να την πούμε με πολύ αγάπη, με πολύ προσοχή και σεβασμό. Δεν πάμε να λέμε στον άλλο, α, σε βλέπω που είσαι μόνος σου, α, σε βλέπω που δεν έχεις γυναίκα, μήπως είσαι γκέι, Μήπως είσαι γκέι και δεν νιώθεις καλά γι' αυτό και πρέπει εγώ να σε στηρίξω και να σε βοηθήσω και να αρχίσεις να έχεις ερωτική ζωή. Όχι, δεν το κάνουμε αυτό. Ούτε στους γκέι, ούτε στους straight, σε κανένα δεν το κάνουμε αυτό. Αν ένα άνθρωπο που αγαπάμε έρχεται να ζητήσει τη γνώμη μα και αν η γνώμη που έχουμε να δώσουμε δεν είναι βλαπτική, τη δίνουμε. Διαφορετικά του λέμε γιατί δεν πα να μιλήσει με έναν ψυχολόγο ή σε ένα φόρουμ υποστήριξη όπω αυτό που είπε ο φίλο μα ότι έχει απευθυνθεί. Λοιπόν, φίλε, δεν ξέρει τι θα φέρει εσύ στη ζωή σου. Σε αυτή τη φάση τη ζωή σου επιλέγει αυτό το lifestyle δικαίωμα σου μου Απολαύσέ το. Χαίρομαι πολύ που θα χτίσει το σπίτι σου. Καλά κάνει. Καταλαβαίνω ότι έχει βάλει ένα στόχο να χτίσει το σπίτι και μετά να φύγει από εκεί. Θα τελειώσει το σπίτι, είμαι σίγουρη γι' αυτό. Και μετά δεν ξέρει ποτέ τι θα φέρει εσύ στη ζωή σου και έχει δίκιο σε αυτό που λε: Ότι η ευτυχία βρίσκεται σε απλά καθημερινά πράγματα. Όπω να ξυπνά το πρωί, να φτιάχνει μια φλιντσάνα καφέ, να ανοίγει το κινητό σου και να βρίσκει ένα email όπω αυτό το υπέροχο που μου στέλνει εσύ χθε. Σου στέλνω την αγάπη μου και σε σένα και σε όλου του ανθρώπου που ψάχνουμε την ευτυχία. 一样、yeah.